σε κίνδυνο αποκλεισμού είναι 3,9 εκατομμύρια. Αυξήθηκαν κατά 100.000 μέσα σε ένα χρόνο, φτάνουν στο 35,7 του συνόλου από το 34. Μιλάμε πάντα για στοιχεία του 2012, δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια. Ακριβώς. Δεν δείχνουν το πλήρες μέγεθος. Που όπως είπες, δεν δείχνουν το πλήρες μέγεθος, γιατί η ύφεση τώρα αρχίζει, φαίνεται να αρχίζει να τελειώνει. Δείχνουν λοιπόν αύξηση. Είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία, με τεράστια διαφορά από άλλα κράτη. Επαναλαμβάνω, το ποσοστό 35,7 στην Ελλάδα, 14,7 στην Κύπρο που έμπαινε τότε σε κρίση. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία της κοινωνικής ανισότητας, οικονομικές ανισότητες. Είναι 6,6 φορές οι πλουσιότεροι πιο πλούσιοι τους φτωχότερους. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη και πάλι μαζί με τη Βουλγαρία. Στάσιμο το ποσοστό σε σχέση με προηγούμενα έτη. Και επίσης στάσιμο, αλλά υψηλό είναι και το ποσοστό των φτωχών, αυτοί που ζουν κάτω από 5.000 ευρώ. Αν είναι ένα άτομο, είναι μια οικογένεια με λιγότερα από 10.547 ευρώ. Είναι το ποσοστό στο 23,1%. Τι να πει κανείς. Και μιλάμε πάντα για στοιχεία του 12. Έτσι, δεν δείχνουν την πλήρη εικόνα. Υπάρχουν εκτιμήσεις που λένε, που βασίζεται και το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτές, ότι θα υπάρχει μεγάλη επιδείνωση και το 2013, δηλαδή σε ένα χρόνο που θα βγουν τα στοιχεία αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε πάντα καθυστέρηση στο πώς βλέπουμε τα στοιχεία, πώς μαζεύουμε, συλλέγουμε τα στοιχεία δηλαδή και ποια στατιστικά δημοσιοποιούμε. Πάμε τώρα να δούμε τι συνέβη στο Μεσολόγγι, στο νοσοκομείο Μεσολογγίου λίγο νωρίτερα. Έχουμε συνδεθεί και θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Μαλαβέτα από το Μεσολόγγι newsblogspot.com για να μας πεις για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μεγάλου αριθμού κατοίκων της περιοχής αλλά και εργαζομένων, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.